Η όμορφη κεφαλονιά του Ιωνίου, που έχει βιώσει μεγάλους σεισμούς, έμελε να βγάλει μεγάλους σεισμολόγους και ανάμεσά τους τον καθηγητή σεισμολογίας και διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Άκη Τσελέντη, ο οποίος προκαλεί πλέον σεισμό ο ίδιος στο σαθρό σύστημα, καταγγέλλοντας την αφαίρεση ιερών εικόνων από νοσοκομεία. Χωρίς να φοβηθεί τον επιστημονικό περίγυρο και την κριτική των πάντα πιστών στην εξουσία μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να σκιαχθεί τους επαγγελματίες των παραθύρων και των ιστοσελίδων, βγήκε θαρετά και κατήγγειλε την αφαίρεση των ιερών εικόνων από το αρετέιο συγκεκριμένα νοσοκομείο όπου χρειάστηκε να νοσηλευθεί η μητέρα του. Από το αρετέιο όπου είχε νοσηλευθεί ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος του Θεού που ενόχλησε φαίνεται πολύ κάποιους με την πρόσφατη τεράστια κινηματογραφική επιτυχία του και τις πνευματικές επεκτάσεις της. Έγραψε λοιπόν ο κύριος Τσελέντης στο μήνυμα καταγγελία του. «Εδώ σαργεί. Μήπως πρέπει να μας βάλουν και ένα χαλάκι να προσευχόμαστε κοιτώντας προς τη Μέκα?» Με έκπληξη διαπίστωσα ότι έχουν βγάλει τα εικονίσματα από τα δωμάτια νοσηλείας. Και αυτό δεν συνέβαινε στο δωμάτιο της μητέρας μου, αλλά σε όλα. Το τσέκαρα και μου είπαν άνωθεν εντολή για να μην προσβάλλουμε τους αλλόθρησκους. Αυτό είναι ένα μεγάλο έσχος και πρέπει να απαιτήσουμε να ξαναμπούν. Εδώ είναι Ελλάδα και όχι Μωαμεθανιστάν. Εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες θα πολεμήσουμε αν χρειαστεί και μόνον εμείς. Κάπου με ενοχλεί αυτός ο δήθεν πολυπολιτισμός, όπου το ανώμαλο γίνεται ομαλό και τα θρησκευτικά μας σύμβολα καταργούνται. Κάποιοι θα μας αποκαλέσουν ρατσιστές, μπορεί και να με αποκλείσουν πάλι από το Facebook οι γνωστές κλίκες των ΜΚΟ. Δεν έχω τίποτα με τους μετανάστες. Απλώς δεν δέχομαι να μου καταργούν τα θρησκευτικά σύμβολα οι δήθεν προοδευτικοί. Αυτά έγραψε ο Άκης Τσελέντης και αργότερα συμπλήρωσε ότι παρόμοια αφαίρεση εικόνων αναφέρθηκε και στο νοσοκομείο Σερών από την πρόεδρο της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του νοσοκομείου Κική Μιχαηλίδου, που κατήγγειλε ότι σβήσαν ακόμη και τα καντήλια στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να αναφέρω, να καταγγείλω μάλλον κάτι που μου έγινε γνωστό από χθες το βράδυ, ότι πέρασε επιτροπή, η οποία λέγεται Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, έσβησε τα καντήλια τα οποία υπάρχουν μέσα στο χώρο του νοσοκομείου και απέτησε να κατέβουν οι εικόνες από τα τμήματα. Ενώ παθολογική, χειρουργική κτλ. Γνωρίζετε τον λόγο που έγινε αυτό? Νομίζω ότι υπάρχει ειδική εγκύκλιο, στην οποία κρύβουν από ό,τι ξέρω, στην οποία αναφέρεται ότι λόγω το ότι υπάρχει πολυπολιτισμικότητα στις αίρες και ενοχλούνται κάποιοι βλέποντας τις εικόνες μας, γι' αυτό έχουν κατεβεί εικόνες από τα τμήματα. Στη στάση αυτή του Άκη Τσελέντη συνέβαλε οπωσδήποτε και η εμπειρία που είχε στις 4 Μαΐου 2019, όταν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα σώθηκε από θαύμα που ο ίδιος το απέδωσε με ευσέβεια και ευγνωμοσύνη στον προστάτη του Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας, στον οποίο άλλωστε οφείλει και το όνομά του, Γεράσιμος Γερασιμάκης Άκης. Νοσηλεύθηκε και εκείνος τότε σε νοσοκομείο, μπορώντας έτσι να νιώθει πλέον τους νοσηλευωμένους και το πόσο ανάγκη έχουν από θεία βοήθεια, από μια προσευχή, από μια εικόνα του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων, που εκεί μέσα στη μοναξιά και τη συμφορά τους, μέσα στη συντριβή τους, μέσα στο δάκρυ τους και την αναψηλάφιση και το ζήγισμα της ζωής τους, θα τους δώσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, αντοχή, ακόμη και θαυματουργική ίαση σώματος και κυρίως ψυχής. Η καταγγελία και το σθένος του Άκη Τσελέντη έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο λόγω του κύρους του, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρξε το 2019 υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας και αυτό στην πτώση του παρόμοιου με το τωρινό καθεστώτος Τσίπρα, που έδωσε το όνομα της Μακεδονίας στους φετεριστές της Ελλάδας. Μάλιστα, ο Άκης Τσελέντης, μιλώντας σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη τον Απρίλιο του 2019, καταφέρθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και του Τσίπρα, χωρίς φυσικά να μπορούσε να φανταστεί αυτό που πολλοί ξέραμε, ότι δηλαδή και ο Μητσοτάκης θα γίνει Τσίπρας και θα τον ξεπεράσει μάλιστα, φέροντας ακόμη και τον ίδιο τον πρόεδρο των Σκοπίων στην Ελλάδα σαν Μακεδόνα πρόεδρο της Μακεδονίας, όπως αναφέρει ο αλυτρωτικός εθνικός ύμνος των Σκοπίων, τον οποίον πεάνησαν πρόσφατα και αδίστακτα στο προεδρικό μας μέγαρο μπροστά σε τιμητικό άγημα Ευζώνα. Η Ελλάδα μας
περνάει την πιο δύσκολη φάση της ιστορίας της. Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Ξεπουλήθηκαν οι αξίες μας, ξεπουλήθηκε η Μακεδονία μας. Εκεί που ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι είπε το μεγάλο όχι, εκεί που έξι πρωθυπουργοί είπαν όχι, αυτή την πέρα ξεπουλήθηκαν. Τέλος, έκπληξη. Θα αποτελέσει για πολλούς και θα προκαλέσει βροντές και αστραπές η εκπεφρασμένη τότε και άγνωστη ως τώρα κατηγορηματική και επιστημονική άποψη του Άκη Τσελέντη για την απρόσκοπτη συνέχιση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, που χάρη σε νέες μεθόδους αφήνουν, όπως είπε, μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα από τις ανεμογεννήτριες που κάποιοι θέλουν να μας πουλήσουν από τότε, το 2019. Θέσεις που αποτελούν πλέον χαστούκι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έμαθα ότι η πόλη ζει κυρίως από τις συντάξεις των συνταξιούχων της ΔΕΗ. Μια ΔΕΗ που την έχουν διαλύσει. Μια ΔΕΗ που την έχουν κατακαιρματίσει και εκεί πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο μύθος περί πλατολογικών επιπτώσεων πρέπει να τελειώσει τέλος πάντων. Η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει πραγματικά να αξιοποιούμε τα κοιτάσματά μας, τον πλούτο μας, το γενικό μας πλούτο, χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα σας πω κάτι το οποίο το ξέρετε. Αν πάμε μια ανεμογεννήτρια, η οποία στον χρόνο ζωής της παράγει μια ποσότητα ενέργειας, α. Και αν πάρουμε και ένα γενικό κοίτασμα, το οποίο παράγει την ίδια ποσότητα ενέργειας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανεμογεννήτριας είναι πολύ μεγαλύτερο από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λιγνίτη. Αλλά κάποιος που θέλει να πουλάνε ανεμογεννήτριες εμάς και να ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε το μεγαλύτερο λιγνητικό πεδίο της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πλούτος μας και το ξεπουλάμε. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Τσελέντης με την επιστημονική γνώση που κατέχει? Ότι είναι καλύτερο για το περιβάλλον να λειτουργούν οι λιγνητικές μονάδες με σύγχρονο τρόπο παρά να λειτουργούν ανεμογεννήτριες για να παράγουν το αντίστοιχο ενεργειακό αποτέλεσμα.